τον πρώτο, αντίο. Ελένη Μπάγκερ είναι η refrenemblogs.com. Στην ιδέα που έντσε το ψέμα βασιλιά. Στις άυπνες νύχτες που δεν μοιράστηκαν μαζί σου. Στην αρρώστια που εξασφάλιζε την αρτημέλειά σου. Στα χαμόγελα που δεν εννοούσαν τον εαυτό τους. Στο κλάμα που δεν είχε παραλείπτει. Στις άσκοπες αναμονές, στα ανυπόστατα λόγια, στα μοντέλα που σε έκλεισαν μέσα τους, στο χλεβασμό που έπαιζε την τυφλόμυρα, στην ανάγκη που με ήθελε δικιά σου, στον έρωτα που δύο αίματα δεν ένωσε, στην αγάπη που ανυπόδητη σε ακολουθούσε, στη σκιά σου που σώμα δεν απέκτησε, στο σώμα σου που σκιά ποτέ δεν είχε, στην ασφάλεια που ένστολη με κατέστηλε, στο ακαταλόγιστο που έτσι με ήθελε και έτσι με είχε. Βροχή 2. Έχουν διάρκεια μικρή οι καταιγίδες και άλλωστε σπάνια σε βάζουν στο σημάδι. Τι γίνεται όμως όταν της νύχτας η βροχή δεν τελειώνει σε μια ζήση ή όταν αυτή αρνείται να σε τελειώσει? Να κλάψεις μέσα της κι εσύ είναι άσκοπο. Όσο και το να περιμένεις, να καληνύχτα. Το επόμενο το πήραμε από μια blogger πάλι, η οποία θέλει να μείνει ανώνυμη και δεν λέω το όνομά της. Όντως και αυτή το 2007 ήταν στην εκδήλωση, δεν εκδήλωσε την παρουσία της, πέρασε παρατήρητη. Το μάθαμε μετά, το έμαθα μετά από τα blogs, από τα καρτογραφία που είχαμε. Και ήταν το μόνο που θα πω από αυτήν, φανατική θεατής του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν συμμετείχε και ως διοργανώτρια. Τότε λοιπόν συμμετείχε στο φεστιβάλ ως παρατηρήτρια και αμέσως μετά, το 2007, έφυγε στην Αθήνα. Φέτος, η μικρή μου η κόρη ήταν εθελοντής στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και είχα την τιμή να με καλέσει μια φορά για να πάμε να δούμε μαζί δύο ταινίες. Και πήγα. Βέβαια, είχα στην τσέπη μου μερικά από τα flyers αυτής της εκδήλωσης. Και τα έβαλα εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα χαρτιά σε ένα μπάγκο του φεστιβάλ. Το email που ήρθε λοιπόν από την συγκεκριμένη μπλόκισσα μου λέει ότι βρήκε τη νέα διοργάνωση από τα χαρτάκια αυτά που άφησα εκεί στο φεστιβάλ, γιατί προφανώς δεν με παρακολουθούσε πλέον ως blog, ούτε κι εγώ αυτή. Έπεσε λοιπόν αυτή πάνω σε ένα βιβλίο του γνωστού ποιητή, του Γιώργου Β. Μακρύ. Τη συγκλώνησε αυτός ο ποιητής και ένα ποίημα του θέλει να το διαβάσουμε εκ μέρους της. Το κάνουμε λοιπόν, ονειροπαρμένοι. Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι, τρελοί της γης, με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλα μάτια. Είμαστε οι αλήτρωτοι στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευμένοι. Χίλιοι ύλοι κυλούν μέσα στο αίμα μας και ο λούθε μας κυνηγά το όραμα του αρπίδου. Η φόρμα δεν μπορεί να μας δαμάσει. Εμείς ερωτευτήκαμε την ουσία του είναι μας και σε όλους μας τους έρωτες αυτήν αγαπούμε. Είμαστε οι μεγάλοι ενθουσιασμένοι και οι μεγάλοι αρνητές. Κλείνουμε μέσα μας τον κόσμο και δεν είμαστε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Οι μέρες μας είναι μια πυρκαγιά και οι νύχτες μας ένα πέλαγο. Γύρω μας αντιχεί το γύρο των ανθρώπων. Είμαστε οι προάγγελοι του χάους.